Μιλούσατε προηγουμένως με τον γραμματέα κύριο, των εργαζομένων, ναι. Μάλιστα. Ήθελα να, δεν σας πρόλαβα να το ρωτούσατε για τους ασθενείς που πηγαίνουν εκεί πέρα προπαντός Σαββατοκύριακο άνω των 65 ετών, τι ισχύει. Το ρώτησα, τι κατάσταση αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και μου είπε την καλύτερη. Έχετε κάτι εσείς άλλο να προσθέσετε, έχετε μια εμπειρία που λέει κάτι διαφορετικό. Παρασκευή βράδυ, ναι. Πήγε η πεθερά μου, ναι. Επειδή ήταν μεγάλη σε ηλικία, δεν λειτουργούσε ο αξονικός, ναι. Για να την κάνουν. Πήγε με εγκεφαλικό. Ναι. Και την έστειλαν Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι. Όχι, την έστειλαν στον άλλο κόσμο. Τι λέτε. Ακριβώς. Λυπάμαι, τα συλληπιτήριά μου. Γιατί δεν υπήρχαν δηλαδή τα διαγνωστικά μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτό καταλάβατε. Όχι, είπε κάποιος γιατρός από τους μεγάλους εκεί πέρα ότι για τους ασθενείς των άνω των 65 ο αξονικός δεν λειτουργεί εκτάκτως τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Θα το ψάξουμε και θα έχουμε ξανά το εκπρόσωπο της διοίκησης του νοσοκομείου, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.